Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Υγεία και Δεξία». Το σημερινό μας θέμα είναι μεταμόσχευση νεφρών και ο φιλοξενούμενός μας είναι ο Δόκτωρ Μάκης Λαπτσίδης, Διευθυντής Μεταμοσχεύσεων στο Wessex Kidney Center και Portsmouth Regional Director, South Coast Royal College of Surgeons. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη συνεισφορά στην εκπομπή «Υγεία και Δεξία». Το θέμα μας είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και είμαι σίγουρη αυτοί που θα παρακολουθήσουν την εκπομπή θα λύσουν πάρα πολλές από τις απορίες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε και ελπίζω όντως μετά από αυτή την εκπομπή να λυθούν πάρα πολλά από τα ερωτήματα που πολλοί κόσμος μπορεί να έχει. Γιατρέ, θα ήθελα να αρχίσω από μία γενική ερώτηση, έτσι, για να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα. Να μας πείτε λίγα λόγια για τη λειτουργία των νεφρών. Ποια είναι η χρήση των νεφρών στο σώμα μας? Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Ο νεφρός είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο όργανο και μάλιστα όταν μιλάμε για μεταμοσχεύσεις νεφρών και με τόσα πολλά που ακούμε στις ειδήσεις και ερχόμενοι και από Αγγλία και από Αμερική με το 3D printing, δεν μπορεί ακόμα να γίνει αυτό για τον νεφρό, γιατί αποτελείται από διάφορα και πολύπλοκα κύτταρα. Δεν είναι όπως είναι το ύπαρ, ας πούμε, που έχει μόνο τα υπατοκύτταρα. Ο νεφρός είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο όργανο, γι' αυτό και δεν μπορούμε ακόμα να το χρησιμοποιήσουμε σαν γι' αυτό. Το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι το γεγονός ότι φιλτράρει στο αίμα τις διάφορες τοξίνες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια, οτιδήποτε τρώμε, αναπνέουμε, όλα αυτά φιλτράρει στην ουσία το αίμα από τις τοξίνες, όλους τους ηλεκτρολίτες. Πολλοί θα ξέρουν, ίσως ορισμένοι από αυτοί που μας ακούνε, που είναι ασθενείς. Οι νεφροπαθείς γενικά κινδυνεύουν από υψηλές ποσότητες καλίου στο αίμα, με αποτέλεσμα το όταν ο νεφρός λειτουργεί κανονικά, καθαρίζει το αίμα από διάφορους ηλεκτρολίτες που επηρεάζουν την καρδιά. Φανταστείτε ότι το αίμα μας περνάει από τους νεφρούς γύρω στις 40 φορές μέσα στο 24ωρο και γύρω στα 200 λίτρα υγρών φιλτράρεται από το νεφρό και έτσι παράγονται τα ούρα μας. Εκτός αυτού, ο νεφρός ο ίδιος του δημιουργεί διάφορες ορμόνες όπου βοηθάνε στην δημιουργία των κυττάρων μας, των ερυθρών κυττάρων. Γι' αυτό βλέπουμε και ασθενείς που είναι νεφρική ανεπάρκεια ότι έχουν χαμηλή αιμοσφαιρίνη, γιατί δεν παράγεται η ερυθροποιητίνη, που είναι μια ορμόνη στο αίμα για να μπορέσει να δημιουργεί τα κύτταρα αυτά εδώ. Ρεγκουλάρει στην ουσία την αρτηριακή πίεση. Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση και vice versa, μάλιστα, ότι όταν έχεις μεγάλη πίεση μπορεί αυτό να καταστρέψει τους νεφρούς μας. Μπορούν και κάνουν activation την βιταμίνη D που παίρνουμε εμείς και από τον ήλιο και από τις τροφές, ούτως ώστε κάποιος ο οποίος έχει νεφρική ανεπάρκεια έχει μεγαλύτερο ποσοστό να πάθει οστεοπόρωση ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον μεταβολισμό των συγκεκριμένων βιταμινών. Και γενικά δημιουργεί μια ομοιόσταση, ούτως ώστε αποβάλλοντας όλα τα οξέα που δημιουργούνται από τα κύτταρά μας, έχουμε ένα φυσιολογικό pH, ένα φυσιολογικό pH, ούτως ώστε να μπορέσουν όλες οι λειτουργίες των υπολείπων οργάνων να δημιουργηθούν φυσιολογικά.